Με ζήλο, υπευθυνότητα, αυταπάρνηση εργάζονται οι υπηρεσίες κοινωνικής μέρημνας του Δήμου Σερών και προσωπικά η ίδια η Αντιδήμαρχος Σωτηρία Πάνου. Ειδικά αυτές τις μέρες του έντονου ψύχους κινητοποιήθηκαν για να βοηθήσουν συνανθρώπους μας. Ωστόσο, εντύπωση προκαλεί το ότι δέχεται απειλητικά και κυρίως υβριστικά μηνύματα, όπως αποκάλυψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Επιλογές. Μαζικά θα πρέπει πρωτίστως πριν αρχίσουν να γράφουν οτιδήποτε, να σχολιάζουν, γιατί ξέρετε υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι στέλνουν μηνύματα απειλητικά, υβριστικά στα social media. Θα πρέπει πριν προβούν σε οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια. Τι εννοείτε, και το λέω με όλη την αγάπη. Στείλει... Μισό λεπτό λίγο. Σας έχουν στείλει απειλητικά μηνύματα? Και υβριστικά πολλά και σε φωτογραφίες από ανθρώπους οι οποίοι φέρονται ως άστεγοι με ένα υβριστικό μήνυμα από κάτω, πολλάκις. Τα προστερνώ. Αυτός είναι ο ρόλος μας. Για ποιο λόγο, δηλαδή τι ζητούν, τι θέλουν, τι λένε, τι σας λένε? Πάρ' τον και βάλ' τον τώρα σε ένα σπίτι. Ο ρόλος μας εμάς ως πολιτικά πρόσωπα είναι να κρατάμε την ψυχραιμία μας. Εγώ αυτό που θέλω να πω στους δημότες είναι ότι ο Δήμος Σερών έχει επιδείξει... Αυτό που λέτε είναι σοβαρό. Δέχεστε απειλές, απειλητικά μηνύματα, μια μητέρα, μια γυναίκα, ένας άνθρωπος που προσπαθεί να κάνει τη δουλειά του. Δεν χρησιμοποιήσα εγώ τη λέξη απειλητικά, οι οποίοι σου στέλνουν ένα υβριστικό μήνυμα με μια φωτογραφία. Είπατε απειλές. Ναι, το είπατε. Αυτό, ναι. Το προσπερνώ. Μάλιστα, σε κάποιες περιπτώσεις, όπως αναφέρει η κυρία Πάνου, αθόρυβα βοήθησαν άτομα χωρίς να το ξέρει κανείς, βάζοντας χρήματα από την τσέπη τους, τόσο η ίδια όσο και ο Δήμαρχος Σερών. Πρέπει να αναφέρουμε, ναι, ότι στο διάστημα το οποίο χρειάστηκε μέχρι να εκδοθεί το ΚΕΑ και επιδότηση ενοικίου για να πληρωθεί η πρώην κλινική ζωή, το διάστημα αυτό, όπως ξέρετε, επειδή η δαπάνη δεν μπορούσε και πάλι να ενταλματοποιηθεί, λόγω του ότι και πάλι δεν ήταν δημότης μας και ο νόμος προβλέπει ότι μπορείς να πληρώσεις ξενοδοχείο μόνο για τις ημέρες μέχρι να εκδοθεί το ΚΕΑ, παρά αυτά, με εντολή του Δημάρχου και διέμενε στο ξενοδοχείο μέχρι να εκδοθεί το ΚΕΑ και πληρώθηκε το ξενοδοχείο αυτό από τον Δήμαρχο και από μένα. Ήδη πάντως όλη την Κυριακή, τόσο η ίδια όσο και οι συνεργάτες της φρόντισαν να τακτοποιήσουν το άτομο που κοιμόταν στην Πλατεία Ελευθερίας, ενώ και το πρωί για το ίδιο θέμα επισκέφθηκε τα δικαστήρια. Επισκέφτηκα την εισαγγελέα σήμερα, προκειμένου να επισπεύσουμε κάποιες διαδικασίες που αφορούν θέματα της πρόνοιας. Υπάρχει μια άριστη συνεργασία και με τις εισαγγελικές αρχές αλλά και με την Γενική Διεύθυνση Αστυνομίας. Με υπευθυνότητα, με σοβαρότητα και με διακριτικότητα επιλύονται πολλά θέματα. Έχουμε εμπιστοσύνη φυσικά και στην δικαιοσύνη, σε όλες τις αρμόδιες αρχές, οι οποίες ήδη από την Παρασκευή, μόλις έλαβαν τα ενημερωτικά σημειώματα της πρόνοιας, έχουν επιληφθεί για όλες τις περιπτώσεις. Όπως είχαμε αίσιο τέλος σε 4 περιπτώσεις αστέγων, πιστεύουμε ότι πολύ σύντομα και οι δυσεπίλητες υποθέσεις και εκείνες έχουν πάρει το δρόμο τους, γιατί όπως σας προανέφερα, όλοι οι αρμόδιοι φορείς εργάζονται με συνέπεια και γι' αυτό είμαστε, θα έλεγα, και πολύ ικανοποιημένοι. Επικοινωνήσαμε με τον αρμόδιο δήμαρχο, τον Εμμανουήλ Παπά, ο οποίος μας έφερε σε επαφή και με την κοινωνική τους λειτουργό. Σήμερα το πρωί ευρέθηκε πάλι ο άνθρωπος αυτός και αυτή τη στιγμή αναμένουμε από το Δήμο Εμμανουήλ Παπά να αποστείλει το βοήθεια στο σπίτι για να μεταβεί στο χωριό του, όπως και ίδιος επιθυμεί. Βέβαια, μας έχουν πει ότι έχει και εισόδημα, αλλά είναι ένα περιστατικό που έχει ένα πιστοποιητικό και πάει κάποιας αναπηρίας, δηλαδή δεν είναι πολύ καλή η νοητική του επικοινωνία. Και ότι και στο παρελθόν μας ενημέρωσαν από τον αρμόδιο Δήμο ότι το έχει ξαναδιαπράξει αυτό, ότι ενώ ενδιαφέρονται και τον κρατούν στο σπίτι, ότι σηκώνεται και φεύγει και διαμένει σε εξωτερικούς χώρους. Τη συγκεκριμένη περίπτωση τη γνωρίζουμε πολύ καλά στον Δήμο Εμμανουήλ Παπά, καθώς επανειλημμένως η μία από τις τρεις κοινωνικοί λειτουργούς που έχουμε στο Δήμο μας έχει ασχοληθεί επανειλημμένως. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος, επειδή πολλές φορές έχουμε ασχοληθεί ως κοινωνική υπηρεσία πρόνοιας του Δήμου Εμμανουήλ Παπά, έχει και χώρο για να μείνει, ιδιόκτητο σπίτι, έχει ανθρώπους, είναι σε ένα οικόπεδο μέσα που υπάρχουν 2 διαφορετικά σπίτια, τα οποία είναι σε άριστη κατάσταση, το σπίτι αυτού του ανθρώπου που περιφέρεται, ας πούμε, αυτές τις μέρες και έγινε το θέμα. Και τον λένε εμείς ότι είναι άστεγος, ενώ δεν είναι. Δεν είναι άστεγος. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος έχει εισοδήματα από αγροτικές καλλιέργειες, έχει συγγενικό πρόσωπο που νοιάζεται για αυτόν,
Απλά κατά τη δική του βούληση επιχειρεί κατά κάποια διαστήματα όταν επιλέξει αυτός να φύγει από το σπίτι το οποίο είναι σε άριστη κατάσταση. Έχω τη διαβεβαίωση της κοινωνικής λειτουργού του Δήμου που έχει πάει επανειλημμένος στο σπίτι. Τώρα συγγενής που νοιάζεται και τον αφήνει να ξεμεραβιάζεται. Ο αδερφός του στην ίδια, στην ίδια περιοχή. Να... Επανειλημμένος από την οικογένειά του, έχουν γίνει συστάσεις να μένει στο σπίτι γιατί οι άνθρωποι εκεί της οικογενείας του, ο αδερφός του, η νύφη του, καθαρίζουν το σπίτι, του ετοιμάζουν φαγητό, αλλά έχει επιλέξει για δικούς του λόγους να φεύγει από το σπίτι. Μέχρι στιγμής πάντως, οι κοινωνικές υπηρεσίες χειρίστηκαν με επιτυχία όλες τις περιπτώσεις αστέγων με τις οποίες ασχολήθηκαν. Αυτή τη στιγμή ο Δήμος Σερών, όπως σας είπα, ασχολείται με όλες τις περιπτώσεις οι οποίες φτάνουν είτε τηλεφωνικά είτε γραπτό σε εμάς ως καταγγελία. Ήδη από τις 5 περιπτώσεις έχουν επιληθεί 4. Και συνεχίζουμε την ίδια διαδρομή. Όπως γνωρίζετε, το πρώην κτίριο της κτηνιατρικής με απόφαση φυσικά εκενώθη και σφραγίστηκε. Εκεί πέρα διέμεναν από άλλον δήμο 3 ανήλικα τέκνα, μία γυναίκα, η μητέρα της και ο φίλος της. Οι 4 ήταν δημότες Ηράκλειας και ο 1 δημότης Δράμας. Η κοινωνική υπηρεσία του Δήμου Σερών στην προηγούμενη εβδομάδα, πριν ακόμα ξεκινήσουν και οι άγριες αυτές καιρικές συνθήκες, φρόντισε αθόρυβα, ενώ δεν είχαμε κάποια γραπτή ενημέρωση. Απλά πληροφορηθήκαμε τηλεφωνικά και πάλι από τον διοικητή της αστυνομίας ότι επρόκειτο να σφραγιστεί το κτίριο εκεί και από κάποιο ρεπορτάζ του Επιλογές ότι εκεί διαμένουν κάποιοι άνθρωποι. Και αμέσως πήγαμε εκεί, διαπιστώσαμε ότι δεν πρόκειται για δικούς μας δημότες και συνεπεί αυτού είχαμε μεγάλο πρόβλημα διαδικαστικό και γραφειοκρατικό όσον αφορά την επικοινωνία με τον ΟΠΕΚΑ. Παρά τα αυτά, με πληρεξούσια των ιδίων, καταφέραμε να ανοίξουμε την πρόσβαση στα στοιχεία του ΟΠΕΚΑ να επανενεωθούν τα 2 προνοιακά τους επιδόματα και μεταφέρθηκαν παρουσία και των 2 κοινωνικών λειτουργών της πρόνοιας σε σπίτι στην Ηράκλεια. Το περιστατικό αυτό είχε ευτυχές τέλος. Μάλιστα, η κυρία Πάνου τονίζει με νόημα ότι η φροντίδα των συμπολιτών μας είναι κύριο μέλημα και είναι κάτι που μας αφορά όλους. Γι' αυτό προτρέπει τους πολίτες να αναφέρουν οποιαδήποτε περίπτωση παρατηρούν. Παρά τα αυτά, αυτό δεν το λέμε για να αποποιηθούμε οποιαδήποτε αρμοδιότητα. Όταν ένας άνθρωπος είναι άστεγος, δεν αφορά κανέναν από πού προέρχεται και τι ως δημότης είναι. Μας αφορά όλους το να επιληθεί το θέμα. Απλά το λέμε γιατί προκύπτουν διαδικαστικά θέματα.